Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Σε αυτό το βιντεάκι λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα σας πω για τα συμπληρώματα που προτείνω εγώ, τα συμπληρώματα που θεωρώ εγώ πιο σημαντικά να παίρνετε. Έχω κάνει βιντεάκι ξεχωριστά για αυτό το συμπληρώμα, για το παράλληλο συμπληρώμα, αλλά δεν έχω πει, ξέρω εγώ, το συνολικά ποια προτείνω. Έτσι, και θέλω να προτείνω, ας πούμε, μερικά stacks για κάθε budget. Έτσι. Οπότε, άμα είσαι των 5 ευρώ το μήνα, ή των 15, ή των 25, ή των 1.005 ευρώ το μήνα, αυτό το βίντεο θα σε βολέψει. Εντάξει. Όλες αυτές τις τιμές θα είναι πάνθινες, γελίες, ας πούμε, λόγω Black Friday, και γι' αυτό κάνω και το βίντεο τώρα. Και επίσης, επειδή εγώ πάντα ήμουν μινιμαλιστής, όταν η κουβέντα πήγαινε στα συμπληρώματα, δεν πρόκειται αυτή η λίστα, ακόμα και το πιο ακριβό, να ξεπεράσει, τι να σας πω τώρα, τα 30 ευρώ το μήνα, εάν θες, ξέρω εγώ, να τα παίρνεις όλα. Τα ράσα δεν κάνουν το παπά. Τα αγκούρια δεν κάνουν το μανάβι και με τον ίδιο τρόπο τα συμπληρώματα δεν κάνουν το σώμα. Budget των 5 ευρώ. Λοιπόν, εάν είχες 5 ευρώ να διαθέσεις το μήνα, τι συμπληρώμα θα σου πρότεινα εγώ? Το συμπληρώμα που θα σου πρότεινα εγώ είναι η κρεατίνη. Ούτε η πρωτεΐνη, ούτε πρι, ούτε τίποτα άλλο, η κρεατίνη. Ούτε mass gainer, η κρεατίνη. Λοιπόν, γιατί η κρεατίνη? Γιατί είναι το πιο μελετημένο, καλό μελετημένο συμπλήρωμα που υπάρχει, επειδή είναι αυτό που έχει αποδειχτεί ξανά και ξανά ότι είναι αποδοτικό. Είναι πολύ πιο αποδοτικό να παίρνεις κρεατίνη από το να παίρνεις ένα μείγμα άλλων 10 συμπληρωμάτων. Έτσι, αμινοξέων και δεν ξέρω τι. Οπότε, να πούμε εν συντομία τι κάνει. Σε κάνει πιο δυνατό, σου φουσκώνει λίγο τους μύες, φαίνεσαι λίγο πιο τούμπανο, εντάξει, και έτσι ένα 3% πιο δυνατό σε γυμναστήριο. Που αν τα στακάρεις, έτσι σε 10 χρόνια θα έχεις δει σημαντική αλλαγή λόγω της κρεατίνης. Έχω κάνει ένα αναλυτικό βίντεο πάνω στην κρεατίνη και είναι και πολύ παλιό, αλλά είναι άξιο. Εντάξει, και τίμιο. Οπότε όποιος θέλει πάει και το τσεκάρει. Και αυτή είναι η λόγη που την έβαλα ως πρώτο συμπλήρωμα. Και επίσης, επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να το πάρεις μέσω της τροφής. Για να το πάρεις μέσω της τροφής πρέπει να φας 2,5 κιλά κρέας. Τώρα το να τρως 2,5 κιλά κρέας για να πετύχεις την ημερήσια προτινόμενη πρόσληψη κρεατίνης που χρειάζεσαι. Είναι σαν να κόβεις το πόδι σου για να χάσεις κιλά. Θεωρητικά γίνεται, απλά μην το κάνεις. Απλά μην. Προτινόμενη δόση, 2,5 γραμμάρια την ημέρα, κάθε μέρα. 7 μέρες την εβδομάδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπα, τσεκάρετε το βιντεάκι που έχω κάνει πάνω στην κρεατίνη. Επόμενη κατηγορία. Budget των 10 ευρώ. Λοιπόν, στο budget των 10 ευρώ έχουμε την κρεατίνη, εντάξει, και τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε που να είναι όσο πιο αποδοτικό γίνεται και όσο πιο χρήσιμο γίνεται για τα λιγότερα λεφτά, είναι το citrulline malate. Η citrulline τι είναι? Είναι ένα αμινοξύ που χρησιμοποιείται στα pre-workout για να ενισχύσει την προπόνησή μας. Τώρα, πολλά συστατικά μπαίνουν στα pre-workout. Γιατί σ' άρω διάλεξε μόνο την citrulline? Γιατί δεν μας λες ένα pre-workout από μόνο του? Λοιπόν, διάλεξα την citrulline γιατί είναι το μόνο που έχει αποδειχτεί ότι είναι τόσο αποτελεσματικό από όλα τα συμπληρώματα. Οπότε, σε μια φόρμα pre-workout μετά την καφεΐνη, το 80% της δουλειάς το κάνει η κιτριολίνη. Οπότε, καλύτερα να πάρεις την κιτριολίνη ξεχωριστά. Ακόμα και pre-workout να παίρνεις, πολύ πιθανόν η κιτριολίνη να μην είναι αρκετή. Οπότε, η προτινόμενη δόση είναι 5 γραμμάρια πριν την προπόνηση. Τώρα, εάν παίρνεις πρι, τότε θα δεις πόσα γραμμάρια έχει το πρι, ξέρω εγώ, 2,5, και θα βάλεις άλλα 2,5 από πάνω για να δεις τα μέγιστα αποτελέσματα. Εγώ προσωπικά λατρεύω να πιω το καφέ μου ή κανένα ενεργειακό ποτό, αλλά εσύ αν γουστάρεις το πρι σου, όπως είπα, θα βάλεις λίγη κιτρουλίνη από πάνω. Οπότε, πάμε στο επόμενο. Budget των 20 ευρώ. Έχουμε την κρεατίνη, έχουμε την κιτρουλίνη, θα βάλουμε και από πάνω την πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη ήρθε τρίτη, παιδιά, σε αυτή τη λίστα. Γιατί ήρθε τρίτη στη λίστα? Γιατί δεν ήρθε πρώτη? Γιατί η πρωτεΐνη, παιδιά, μπορούμε να την πετύχουμε. Το πόσο πρωτεΐνη χρειαζόμαστε μέσα σε μια μέρα, 100, 120, 150 γραμμάρια, μέσω της διατροφής καθαρά, χωρίς τίποτα άλλο. Μέσω της διατροφής μπορείς να πετύχεις το πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι. Τις περισσότερες φορές είμαστε λίγο τεμπέλιδες, βαριόμαστε. Αυτό, εντάξει, εκεί βολεύει η πρωτεΐνη. Βέβαια, προτιμάμε το φαΐ κάθε φορά αντί για τη σκόνη. Εντάξει, η σκόνη είναι επεξεργασμένη, το φαΐ δεν είναι. Εντάξει, οπότε δεν λέω ότι είναι ο διάολος η πρωτεΐνη, αλλά προς Θεό, παιδιά, δεν αντικαθιστούμε το φαΐ. Οπότε, εγώ, ας πούμε, πολλές φορές, επειδή ταξιδεύω τώρα συνέχεια, να με βλέπετε τώρα, είμαι σε άλλο σπίτι, επειδή ταξιδεύω συνέχεια, πολλές φορές ξεμένω από πρωτεΐνη. Αυτό σημαίνει ότι ξεφουσκώνω κάτι τέτοιο? Όχι. Λοιπόν, εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στην πρωτεΐνη, δοσολογία, πώς λειτουργεί τέλος πάντων όλη αυτή η φάση, τσεκάρετε τα προηγούμενα μου βίντεο. Αλλά γιατί τη διάλεξα? Επειδή μας κάνει τη ζωή τόσο μα τόσο πολύ πιο εύκολη. Είναι πολύ πιο εύκολο να κατεβάσουμε μια πρωτεΐνη όταν είμαστε στο πόδι. Να κατεβάσουμε μια πρωτεΐνη αντί να φάμε
μισό κιλό φακές και κοτόπουλο, ας πούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο βολικό και εγώ προσωπικά τη χρησιμοποιώ. Αλλά όπως σας είπα, δεν είναι απαραίτητη και γι' αυτό μπήκε τρίτο στη λίστα. Μυϊκή υπερτροφία, μυϊκή ανάπτυξη, μυϊκή διάπλαση, ενδυνάμωση, όλα αυτά τα ωραία. Εντάξει, αλλά όλα αυτά τα ωραία έρχονται από την πρωτεΐνη, όχι από τη σκόνη. Η σκόνη μας δίνει την πρωτεΐνη. Τέλος πάντων, για περισσότερες λεπτομέρειες, όπως είπα, τσεκάρετε τα βίντεο, γιατί δεν μπορώ να κάτσω να εξηγήσω τα πάντα μέσα σε αυτό εδώ πέρα. Θα μας έμπαιρνε 3 ώρες και δεν θα χρειαζόταν κιόλας. Οπότε, τρίτο στη λίστα μας είναι η πρωτεΐνη. Πάμε ένα βήμα παρακάτω. Το budget των 25 ευρώ. Λοιπόν, εδώ στο budget των 25 ευρώ, παιδιά, έχουμε κρεατίνη, κιτρουλίνη, πρωτεΐνη και ωμέγα 3. Ωραία. Τα ωμέγα 3 είναι εξαιρετικά απαραίτητα για την υγεία, την ευεξία, ακόμα και για το κάψιμο λίπους. Τι να σας λέω τώρα, ρε παιδιά. Γιατί μπήκε τέταρτο, γιατί ξέρω ότι περισσότεροι χαιστήκατε για το κομμάτι της υγείας και κακώς, αλλά δεν είναι καθόλου ακριβό. Θα διαθέσεις ένα ταλιράκι παραπάνω, θα είσαι πολύ πιο υγιής, εντάξει, μειώνει τις φλεγμονές, κάνει καλό στην καρδούλα, κάνει καλό στο μυαλουδάκι, κάνει καλό στα μάτια, κάνει καλό στην ψυχή σου όλη, εντάξει. Και πώς καταφέρνεις να τον πανέψεις όσο περισσότερο γίνεται, όταν είσαι υγιής, όταν αρρωσταίνεις κάθε τρεις και λίγο, δεν μπορείς να τον πανέψεις. Όταν το σώμα σου είναι γεμάτο φλεγμονές, επειδή τρως κατά, πάλι δεν μπορείς να τον πανέψεις. Εντάξει, γιατί όλο το σώμα. Γιατί το σώμα σου επικεντρώνεται στο να σε κρατάει υγιή και όχι στο να σε τουμπανεύει. Οπότε εξαιρετικά σημαντικό συμπλήρωμα. Και οι περισσότεροι δεν το παίρνουμε μέσω της τροφής. Και είναι σχετικά δύσκολο να το πάρουμε μέσω της τροφής. Αυτά είναι μόνο τα συμπληρώματα που προτείνω αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι τα συμπληρώματα που θα χρειαστείς. Δεν νομίζω ότι θα σε ωφελήσουν. Ας πούμε, εδώ έχουμε την αρχή, έτσι, diminishing returns. Δηλαδή, όσα περισσότερα χρήματα δίνεις, τόσο λιγότερα παίρνεις πίσω. Όσο αφορά την αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Εντάξει, οπότε θα δώσεις 5 ευρώ, θα πάρεις πολύ αποτελεσματικότητα. Θα δώσεις 10, θα πάρεις σχεδόν τη διπλάσια. Θα πάρεις 15. Ακόμα και αν έχεις τριπλασιάσει τα λεφτά που έχεις δώσει, δεν τριπλασιάζεται η απόδοση. Οπότε, όταν δίνεις 25 ευρώ για συμπληρώματα, έχεις ας πούμε το 80%. Για να πας στο 90% θα πρέπει να δώσεις 125. Οπότε, και δεν αξίζει κιόλας. Όπως είπα, φαΐ, σωστή προπόνηση, πάνω απ' όλα. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, ξέρετε τι να κάνετε. Κουμπώστε αυτό το like, κουμπώστε αυτή την εγγραφή. Πείτε μου τι άλλο γουστάρετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Ώστε την επόμενη φορά να προσέχετε και να γυμνάζεστε. Εντάξει, την κάνω γιατί πιάστηκε το χέρι μου. Πάθω καμιά τενοντίτιδα εδώ στον νόμο και θα τρέχουμε μετά.